Όπως είχαμε πει και προεκλογικά, εμείς δεν θα επισκεπτόμαστε στην Αθήνα για φωτογράφηση με τους βουλευτές ή τους υπουργούς. Θα έρχονται στο νησί μας, στα νησιά μας, θα ακούνε τα προβλήματα από τους φορείς, όχι μόνο από τον Περιφερειάρχη, από τους Δημάρχους και όσοι ανάλογα με το θέμα θα εμπλέκονται και τοπικοί φορείς, έτσι ώστε να εκφράζουμε όλοι μαζί τη διεκδίκησή μας, αλλά και την απέτηση να απαντηθούν προβλήματα τα οποία λιμνάζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα πράγματι έγινε μια καλή συνάντηση. Καλέσαμε τον κύριο Υπουργό, ο οποίος έχει το χαρτοφυλάκιο της νησιωτικής πολιτικής και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο οι λιμενικές υποδομές. Τα νησιά μας έχουν και διάφορα προβλήματα πέρα από τα λιμάνια, όπως είναι η ίδρυψη, όπως είναι η αποχέτευση, όπως είναι το υγειονομικό σκέλος. Υγειονομικές μονάδες έχουν σχέση με τις συνθήκες των μονίμων κατοίκων στα μικρά νησιά. Όλα αυτά τα θέματα τέθηκαν, αν θέλετε, σε ένα τεχνικό διάλογο, ο οποίος δεν ολοκληρώνεται σήμερα. Ακούστηκαν όλες οι φωνές από όλους τους Δήμους. Τα περισσότερα προβλήματα βέβαια είναι κοινά και οριζόντια, υπάρχουν όμως και ιδιαιτερότητες. Εμείς λοιπόν, αυτό που ξεκινάμε σήμερα, είναι στα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από όλους τους φορείς να τα ιεραρχήσουμε, να τα αξιολογήσουμε και βεβαίως να μπορέσουμε στο μέλλον να οργανώσουμε τις διεκδικήσεις μας με τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ως περιφέρεια, ως πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ως υπουργεία, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει πλέον οι παρεμβάσεις μας να είναι ολοκληρωμένες. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε μια μαρίνα και από τη μαρίνα να μην υπάρχει ο δικός δρόμος για να φύγεις. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε ένα μεγάλο λιμάνι εμπορικό που διεκδικούμε στη Νότια Κέρκυρα παραδείγματος χάρη και την ίδια στιγμή να μην οργανώνουμε τον άξονα των παρακάμψων, όπως παραδείγματος χάρη Τζάκι Μπεντσόν, Ποντί, Τρία Γεφύρια Βριώνη ή η παράκαμψη Αργυράδων. Όλα αυτά για να αξιοποιήσουμε το λιμάνι και τις χρηματοδοτήσεις μας πρέπει παράλληλα να υπάρχουν και άλλες υποδομές. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν το γενικό, με τις παρατηρήσεις μας και τις αγωνίες του πρώτου βαθμού και βεβαίως του δευτέρου και εμένα προσωπικά, θα συνεχίσουμε έναν διάλογο στον οποίο επιμένουμε όλοι και με την τεχνοκρατική μας προσέγγιση να έχουμε αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια που σήμερα δια των εκπροσώπων τους ήταν παρόν, όπως και η περιφερειακή σύμβουλή μας και οι φορείς και ο κύριος Πρίντανης για να θέσει και το δικό του ζήτημα που είναι το ακαδημαϊκό ισοδύναμο για τα παιδιά μας τα οποία φοιτούν στα πανεπιστήμια. Εμείς στηρίζουμε και το Ιόνιο, όπως ξέρετε σταθερά και είναι στο σχεδιασμό μας και έχουμε ένα κλίμα άριστης συνεργασίας. Πιστεύω μέσα από αυτό το διάλογο, ο οποίος θα συνεχιστεί, να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά με κανέναν φορέα. Έχουμε συμμάχους σήμερα, πετύχαμε και αυτή την καλή συμμαχία. Οι εκλογές τελείωσαν, οι αυτοδιοικητικές, και έτσι μαζί με τους βουλευτές θα συνεργαστούμε για να απαντηθούν τα προβλήματα. Ήταν προσκεκλημένοι και οι δύο βουλευτές μας, και ο κύριος Μπιάνκης και ο κύριος Σαμπλονίτης, αλλά υποχρεώσεις τους κοινοβουλευτικές ήταν εκτός κερκίδας. Άρα βλέπετε ότι τον διάλογο, τα προβλήματα δεν μας φοβίζουν. Είμαστε εδώ για να δίνουμε απαντήσεις, όχι να μιλάμε, αλλά να ακούμε καλά και τους δημότες μας και τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως και τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος ασχολείται και με τον τουρισμό και βεβαίως οι βασικές υποδομές που έχουν σχέση τα λιμάνια μας με την ποιότητα των μονίμων κατοίκων, βεβαίως και την αξιοπιστία μας στους τουρίστες, στους επισκέπτες μας. Κύριε Περιφερειάρχα, αν τα χωρίζαμε σε ενότητες, ποια θα λέγατε ότι είναι τα βασικότερα προβλήματα που προέταξαν οι άνθρωποι του Ιωνίου? Κοιτάξτε, όλοι πρέπει να μιλάμε με τις αρμοδιότητές μας. Εμείς λοιπόν, εγώ ως Περιφερειάρχης έβαλα τις αδυναμίες που υπάρχουν στο σκέλος των υποδομών, των λιμενικών, των βασικών υποδομών. Σήμερα δεν ήταν οι τουριστικές υποδομές, αλλά κυρίως τα λιμάνια τα οποία έχουν σκέλος λειτουργίας, αν θέλετε, και της σύνδεσής μας και της καλής ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων. Άρα αυτές οι υποδομές, εμείς έχουμε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία ως περιφέρεια, να προσθέσει το Υπουργείο της δικιάς του χρηματοδότηση και όπως σας είπα, σε συνεργασία και με άλλα υπουργεία να κουμπώσουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Ένα άλλο θέμα το οποίο έθεσα και ίσως το ακούσατε είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας των μονίμων κατοίκων στα νησιά μας,
αυτό ισοδύναμο το υγειονομικό που ξέρετε το κόστος με το θέμα της περίθαλψης όταν έχουμε σοβαρά προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο, μεταφέρονται οι συμπολίτες μας εκτός, είτε στα Γιάννα, στην Πάτρα, στην Αθήνα, άρα επιβαρύνεται η οικογένεια με ένα σοβαρό επιπλέον, μια σοβαρή επιπλέον δαπάνη, πρέπει να το δούμε και αυτό. Θέλουμε να δούμε την παιδεία στα μικρά νησιά, τη σύνδεση των μικρών νησιών με τα μεγαλύτερα, όπως ο Καστός, ο Κάλαμος, η Ερίκουσα, Μαθράκη, Οθονή, όλα αυτά τα ζητήματα για μας είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά πρέπει όλες αυτές τις υποδομές να δούμε πώς μπορούμε να τις συνδέσουμε και με την τουριστική μας ανάπτυξη, γιατί αυτή είναι η οικονομία από την οποία, όπως ξέρετε, όλα τα νησιά είναι ο κορμός τους, αν εξαιρέσουμε την Κεφαλονιά και λίγο τη Ζάκυνθο που έχουν και άλλα εισοδήματα, επιμένουν και στον πρωτογενή τομέα. Είναι ζητήματα τα οποία λιμνάζουν αρκετά χρόνια και πρέπει να απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε θα προχωρήσουμε το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου για να δώσουμε ζωή στα μικρά μας λιμάνια, στα διαπόδια. Αυτό πρέπει να γίνει πράξη. Το λέμε χρόνια, ήρθε η ώρα να μελετήσουμε, να συνεργαστούμε και να απαντήσουμε στη συγκεκριμένη υποδομή. Είναι άκρως απαραίτητη. Δηλαδή ταυτόχρονα κάνουμε και μία ιεράρχηση. Από πού ξεκινάμε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και βεβαίως η ορίμανση του κάθε έργου. Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε έργα και όταν προχωρούμε προς την ολοκλήρωσή τους βλέπουμε ότι έχει τελειώσει ο χρόνος της χρηματοδότησης. Άρα καλό είναι να ιεραρχούμε με βάση τις ανάγκες, αλλά και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη το σκέλος οριμότητας που έχει κάθε λιμενική υποδομή ή δημόσια υποδομή.